Ο Ανασασιάδη που χρησιμοποίησε τον εαυτό του ως ανθρώπινη ασπίδα. Και το Γιαννάκη Οκά που πέτυχε προς τη λήξη του αγώνα το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, κατάφερε να ολοκληρωθεί ομαλά η αναμέτρηση του δικέφαλου του Βορρά με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ένα παιχνίδι που ήταν επεισοδιακό, ενώ για μια ακόμη φορά ο διαιτητής ήταν από τους πρωταγωνιστές. Το τελικό 3-1 δίνει προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ που κατάφερε να προηγηθεί μόλις το 10ο λεπτό με τον Γεωργιάδη που σκόραρε από κοντά μετά την απόκρουση του Καταριανάκη στο σουτ του Οκά. Στο 31ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του με τον Δημήτρη Μάρκο με απευθείας πλασέ από το φάουλ του Καραδήμου. Η Τούμπα πήρε φωτιά με αυτό το τέρμα και ο δικέφαλος του Βορρά φαινόταν το αφεντικό της αναμέτρησης. Στο 40ο λεπτό, ο Βενετής με ωραία σέντρα βρήκε τον αμαρκάρι στο Φορίκουε, αλλά κεφαλιά του Γκανέζου πέρασε out. Στο τέλος του ημιχρόνου έγινε η φάση που άναψε φωτιά στην Τούμπα. Ο Καστίγιο κέρδισε πέναλτι από τον Τοχούρογλου που πάντως δεν τον ακούμπησε. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπεσαν επάνω στο διαιτητή Τσαγκαράκη, ενώ και στις κερκίδες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξαγριώθηκαν. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ευστόχησε από τα 10 μέτρα και μείωσε σε 2-1 για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες μπήκαν κανονικά στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν ποδόσφαιρο, μόνο που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν διαφορετική άποψη. Πέντουσαν αντικείμενα και οι παίκτες του δικέφαλου του Βορρά προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι Μάρκος και Γιαννακόπουλος χτυπήθηκαν από μοβροντή αντικειμένων. Η εξέδρα έβραζε και χρειάστηκε η παρέμβαση του Αναστασιάδη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ κάθισε στην απέναντι πλευρά του γηπέδου από όπου βρίσκονταν οι πάγκοι, βάζοντας τον εαυτό του ασπίδα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μετά από 5 λεπτά περίπου άρχισε και πάλι το παιχνίδι. Στο 64ο λεπτό, Κατεργιανάκης απέκρουσε ο σουτ του Καραδήμου. Ενώ ο τερματοφύλακας Ολυμπιακού ήταν ο πρωταγωνιστής στο 74ο λεπτό, όταν κατάφερε να σταματήσει το Γιαννάκη Οκά που πλάσαρε εξ επαφής. 4 λεπτά αργότερα, ο Πατατζόγλου προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Χούρογλου που όμως έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 27ο λεπτό, ο Γιαννάκης Οκάς εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια του Ολυμπιακού και με κοντινό πλασέ έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που ηρέμησε τις εξέδρες και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στο δικέφαλο εν ώψη επαναληπτικού της Ριζούπολης. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζιοβάνι με την ωραία κεφαλιά του πήγε να παγώσει την Τούμπα, αλλά αυτή πέρασε out. Να πάμε στην Τούμπα. Το παιχνίδι Τάσο. Καλησπέρα. Συλλεκτισμένη ατμόσφαιρα με παράπονα κυρίως από τον ΠΑΟΚ. Πώς είναι το κλίμα αυτή την ώρα, καταρχήν? Άρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Θα πούμε ακριβώς τι είπαν ο Όλεκ Προτάσος και ο κύριος Αναστασιάδης. Τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα και το μόνο που μένει σε αυτό το παιχνίδι, τα δύο βασικά του χαρακτηριστικά, είναι το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο κύριος Τσαγκαράκης. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τα replay. Αυτό ήταν που προδότησε και τις κερκίδες, καθώς και ένα επεισόδιο με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος μετά την εκτέλεση του πέναλτι κάτι είπε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και πυροδοτήθηκε ακόμη περισσότερο η ατμόσφαιρα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ένας προπονητής αναγκάζεται να πάει στην απέναντι πλευρά από εκεί που βρίσκεται ο πάγκος για να μην συνεχιστούν τα επεισόδια, τα οποία φυσικά και είναι καταδικαστέα. Οι πέτρες που πετάχτηκαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και ανάγκασαν τον κύριο Τσαγκαράκη να διακόψει για 7 περίπου λεπτά το παιχνίδι. Τάσο, επειδή ο χρόνος μας πιέζει. Τάσο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, τα αναλυτικά ρεπορτάζ για τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών θα δούμε στο επόμενο δελτίο μας. Θα ήθελα να μας πεις τι είπε ο Αναστασιάδης για τη διακοπή. Ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν θέλησε να σχολιάσει την φάση του πέναλτι, αλλά είπε ότι μόνο αυτός, οι παίκτες του και πολύ λίγοι άνθρωποι στο ΠΑΟΚ σκέφτονται το μέλλον του ΠΑΟΚ, καταδικάζοντας έτσι τα επεισόδια, και μάλιστα είπε πως δημιουργήθηκε ένα κλίμα από το ντέρμπι της Ριζούπολης και μετά, ώστε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Μάρκος